Καλείται στο βήμα η ειδική εισηγήτρια από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, η κυρία Μανολάκο. Στον κρατικό προϋπολογισμό αποτυπώνεται η κλιμάκωση της αντιλαϊκής επίθεσης και για το 2020, ως συνέχεια της πολιτικής της προηγούμενης του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι στα πλαίσια του μεσοπρόθεσμου και των μνημονίων με αυξημένο έλεγχο. Ουσιαστικά συμφωνείται σε αυτή τη στρατηγική σύγκληση όλα τα αστικά κόμματα, παρά τις λεκτικές και ανούσιες διαφορές σας. Το σίγουρο είναι ότι εγγυάστε τη διαιώνιση της κοινωνικής ανισότητας προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες του κεφαλαίου. Τα ίδια ήταν και με τον περσινό προϋπολογισμό, με άλλη κυβέρνηση. Μπορεί ο προβλεπόμενος ρυθμός ανάπτυξης να εκτιμάται στο 2,8%, ωστόσο υποβαθμίζετε τους αστάθμητους υπαρκτούς παράγοντες εδώ στην πόρτα μας. Η βιομηχανική παραγωγή συγχρονισμένα εμφανίζει πτώση σε Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει το Brexit, η αυξημένη πιθανότητα κρίσης στη διεθνή οικονομία. Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι μπροστά. Συνεπώς, το διεθνές οικονομικό περιβάλλον είναι επισφαλές. Μην παραπλανάτε. Επιπτώσεις, δυστυχώς το λέω, θα υπάρχουν και εδώ. Τουρισμός, μεταφορές, ναυτιλία και άλλα. Ωστόσο, στον προϋπολογισμό 2020 παίρνετε μέτρα για φοροελαμφρύσεις μποναμάδες μόνο για το κεφάλαιο και γι' αυτό ακριβώς είναι ταξικός και αντιλαϊκός. Δεν είναι μόνο τα έσοδα 93% των φόρων προέρχονται από φορολαϊλασία λαϊκών στρωμάτων και προκλητικά μόνο το 7% από αυτούς που συγκεντρώνουν τον πλούτο στα χέρια τους. Αλλά και στα έξοδα. Τα καταναλώνετε για τις ανάγκες του κεφαλαίου και τους νατοϊκούς εξοπλισμούς για να συγκαλύπτει το ΝΑΤΟ τις επεκτατικές βλέψεις της Τουρκίας και να υπονομεύει κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας και του λαού μας. Τις πιεστικές ανάγκες όμως του λαού, τις ανάγκες που έχει ο κάθε άνθρωπος, τις αγνοείτε, τις περιφρονείτε, τις ποδοπατάτε. Γι' αυτό το λόγο δεν μπορεί να υπάρξει στον καπιταλισμό φιλολαϊκός προϋπολογισμός. Καμιά αυταπάτη. Το αποδεικνύουν τα ίδια τα επιμέρους νούμερα που αφορούν ανάγκες του λαού σε υγεία, μόρφωση για τα παιδιά του, κοινωνική ασφάλιση, άθληση, πολιτισμό, υποδομές, ακόμα και σε ψυχαγωγία και ξεκούραση. Αρπάξατε την περίοδο της κρίσης εισοδήματα και δικαιώματα και το μέλλον της νέας γενιάς. Τι δίνετε, τι επιστρέφετε τώρα στην ανάπτυξή σας? Τίποτα. Είναι δώρα στο κεφάλαιο για να έχει φτηνούς εργαζόμενους, δηλαδή μειωμένο εργατικό κόστος. Η επιβίωση στο βάρβαρο σύστημά σας έχει μετατραπεί σε καθημερινό μαρτύριο. Εξαναγκάζεται τον καθένα να ψάχνει ακόμα και δεύτερη δουλειά, πιο κακοπληρωμένη, ανασφάλιστη, χωρίς δικαιώματα, να δουλεύει σαν ήλωτας, να παράγει υπεραξία για τους μεγαλοεπιχειρηματίες, για να έχει ο ίδιος μια χαμοζωή. Εξάλλου, ό,τι νομοθετήματα περάσατε ήταν σε αντιδραστική και αντιλαϊκή κατεύθυνση, με fast-track διαδικασίες τις περισσότερες φορές, υπέρ του κεφαλαίου και ενάντια των λαϊκών στρωμάτων. Καταχρεώθηκαν μισθωτοί, μικρομεσαίοι αγρότες, αυτοαπασχολούμενοι και τώρα με την ανάπτυξή σας. Τι κάνετε? Στηρίζετε τις τράπεζες με νόμο να μεταφέρουν τα κόκκινα δάνεια στα κοράκια, προδιαγράφοντας ένταση της επίθεσης σε βάρος της λαϊκής περιουσίας και κατοικίας. Βεβαίως, στο όνομα της εξυγίασης του τραπεζικού συστήματος και της χρηματοδότησης των επιχειρηματικών ομίλων, εξασφαλίσατε
ένα κρατικό πακέτο 12 δισεκατομμυρίων ευρώ. Έτσι στηρίζετε τις τράπεζες από τη μια, ενώ από την άλλη θα εντείνονται εκβιασμοί και ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί για τη λαϊκή κατοικία. Και βέβαια, έχει ποινικοποιηθεί διαμαρτυρία στους πληστηριασμούς από την εποχή του ΣΥΡΙΖΑ. Την ίδια ώρα, χιλιάδες οι απολύσεις τραπεζοϋπαλλήλων και νέα φορολογικά βάρη στο λαό, ολοκληρώνοντας παλιότερες μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Το ένα χέρι νύβει τ' άλλο και τα δύο το κεφάλαιο. Εκεί που σταματά ο ένας, αρχίζει ο άλλος. Μάλιστα, για να θολώσετε, να συγκαλύψετε την ταξικότητα των αντιλαϊκών σκληρών μέτρων, παρουσιάζετε ως κοινωνική πολιτική την κοροϊδία του κοινωνικού μερίσματος για τους πιο εξαθλειωμένους. Από τα ματωμένα όμως πλεονάσματα, κρύβεται ότι αυτά είναι τα πλεονάσματα της αντιλαϊκής επίθεσης πάνω και από τους στόχους που έβαλαν οι προηγούμενοι κατά 3,5% και εσείς συνεχίζετε. Βέβαια, την ίδια ώρα νέα μείωση των συντάξεων αποτυπώνει ο κοινωνικός προϋπολογισμός, επιβεβαιώνοντας μείωση εισοδήματος των συνταξιούχων. Γιατί δεν επαναφέρετε το ΕΚΑΣ στους χαμηλοσυνταξιούχους, τη 13η σύνταξη, γιατί δεν καταργείτε τον νόμο Κατρούγκαλου? Μα γιατί την ίδια στρατηγική έχετε με μικρό παραλλαγές. Προπαγανδίζετε περί μείωσης των εισφορών για ορισμένες κατηγορίες ασφαλισμένων και επαγγελματιών. Στην ουσία κρύβεται την παραπέρα ιδιωτικοποίηση της ασφάλισης, το παραπέρα σάρωμα του κοινωνικού χαρακτήρα της, που οδηγεί σε συντάξεις πείνας και δουλειά έως τον τάφο, για να κερδίσει ο έμπορας της κοινωνικής ασφάλισης, δηλαδή από τα λεφτά των ασφαλισμένων με την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής. Ας δούμε όμως στις βασικές λαϊκές, ανθρώπινες ανάγκες, αν δίνεται καμιά ανάσα. Μα μόνο ως ουτοπία ακούγεται. Ακόμα μία χρονιά μειώνονται οι δαπάνες στην υγεία και την πρόνοια. Ενισχύεται η διαχρονική μετακύληση σε ασφαλισμένους και ασφαλιστικά ταμεία ενός όλου και μεγαλύτερου μέρους των δαπανών που απαιτούνται για τη λειτουργία των νοσοκομείων και της πρωτοβάθμιας υγείας. Εντείνεται παραπέρα τον εμπορευματικό και επιχειρηματικό χαρακτήρα της δημόσιας υγείας. Ταυτόχρονα, διατηρείται όλα τα χαράτσια και τις περικοπές του ΣΥΡΙΖΑ. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα συνεχιστεί η σημερινή άθλια κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία, η υποβάθμιση και συρρήκνωση υπηρεσιών, θα συνεχίσουν να είναι κλειστά κρεβάτια στις ΜΕΘ, ράτζαστοι και τεράστιες λίστες αναμονής για θεραπείες, εξετάσεις, χειρουργικές επεμβάσεις που θα μακροημερεύουν. Θα συνεχίσουν να είναι κλειστά ιατρικά τμήματα σαν αποτέλεσμα της υποστελέχωσης και υποχρηματοδότησης. Θα αναβαθμιστεί όμως η επιχειρηματική λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων χωρίς να παίρνονται υπόψη οι λαϊκές ανάγκες. Φτάνεται στο σημείο να μειώνεται κατά 48% ακόμα και τις κοινωνικές παροχές. Δηλαδή, μειώνονται επιδόματα ανασφάλιστων υπερήλικων, αναπηρικά επιδόματα. Κόβονται ακόμα και θεραπείες παιδιών που έχουν ανάγκη ειδικής αγωγής. Είναι απάνθρωπο, είναι ντροπή. Στην παιδεία, ούτε ανάκτηση των απολειών, ούτε αντιστροφή έχουμε στη γενική πτωτική πορεία χρηματοδότησης της τελευταίας δεκαετίας. Τα λειτουργικά έξοδα συντήρησης σχολικών μονάδων σταθερά υποχρηματοδοτούμενα τα τελευταία 10 χρόνια. Αφού οι δαπάνες αυτή την περίοδο κόπηκαν κατά 70%. Χιλιάδες τα κενά που έπρεπε να καλύπτονται από μόνιμο προσωπικό, σταδιακά καλύπτονται από συμβασιούχους. Τελικά, η εκπαίδευση φτωχό συγγενής των προτεραιοτήτων που θέτει η καπιταλιστική ανάπτυξη.
αλλά και υλοποίηση της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής στον ίδιο βηματισμό με την προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Ακατάλληλες σχολικές αίθουσες, ενώ το 50% των σχολικών κτηριών είναι χτισμένα 50 χρόνια πριν, χωρίς αντισεισμικό κανονισμό. Οι ανάγκες στην ειδική εκπαίδευση διαχρονικές και οι ελλείψεις σημαντικές στα ειδικά σχολεία. Τελικά, έτσι τσακίζονται και τα μορφωτικά δικαιώματα των χιλιάδων μαθητών, αφού δεν περισσεύει το παραμικρό για στοιχειώδεις βασικές ανάγκες που σχετίζονται με τη ζωή και την ασφαλειά τους. Μειώνεται όμως τη φορολογία των επιχειρήσεων. Συνεπώς, τα νούμερα του προϋπολογισμού 2020 επιβεβαιώνουν ότι η καπιταλιστική ανάπτυξη δεν είναι για όλους, αλλά για το μεγάλο κεφάλαιο. Η υποχρεωτικότητα σε ηλεκτρονικές αγορές που ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ τσακίζει αυταπασχολούμενος με τη νέα αύξηση στο 30% του εισοδήματος και βέβαια το πλαστικό χρήμα ευνοεί τις τράπεζες. Έτσι είναι η συνέχεια του κράτους. Μπορεί να διαφημίζεται ότι για τους μικροεπαγγελματίες θα υπάρχει ανακούφιση από το μειωμένο συντελεστής φορολόγησης. Ωστόσο, αυτή εξανεμίζεται αυτόματα με την προβλεπόμενη αύξηση των κατώτανων των ασφαλιστικών εισφορών στο νέο νομοσχέδιο. Ταυτόχρονα, η όποια μείωση του έμφυα προσωρινή, αφού οι αντικειμενικές αξίες τραβάν την ανηφόρα. Τελικά, ο αυταπασχολούμενος μικροεπαγγελματίας εξακολουθεί να τα βγάζει πέρα δύσκολα, παρά τη δεύτερη χρονιά ανεμικής ανάκαμψης. Τα ίδια ισχύουν και για τους μικρομεσαίους αγρότες. Γι' αυτό βγαίνουν στους δρόμους. Από τον ειδικό φόρο κατανάλωση στο πετρέλαιο και σε άλλα καύσιμα απαλλάσσονται εφοπλιστές, αεροπορικές εταιρείες, διάφορες βιομηχανίες, ωστόσο καμιά έκπτωση, ούτε ένα ευρώ για την αγροτιά. Ο ΦΠΑ για τα αγροεφόδια υψηλός, ενώ την ίδια ώρα ο εισαγόμενος επενδυτικός χρυσός απαλλάσσεται του ΦΠΑ. Και από πάνω φορολογείται ακόμα και τη βασική ενίσχυση των φτωχοαγροτών. Έτσι και με φορολογικά εργαλεία επιταχύνεται να συγκεντρωθεί η γη και παραγωγή στους λίγους. Χρησιμοποιείται ακόμα και τον ΕΛΓΑ που δεν αποζημιώνει το σύνολο των καταστροφών και ας απληρώνουν πανάκριβα ασφάλιστρα. Αντίθετα, το αξιοποιείται για την ιδιωτικοποίηση του ΕΛΓΑ, δηλαδή ακόμα χειρότερα για αγροτιά και εργαζόμενους. Ο προϋπολογισμός τελικά αποδεικνύει ότι η καπιταλιστική ανάπτυξη απαιτεί θυσίες χωρίς αντίκρισμα, αφού δεν καλυτερεύει, αντίθετα χειροτερεύει τη ζωή των εργαζομένων. Γι' αυτό δεν πρέπει να θεωρείται μονόδρομος. Για μόνιμη και σταθερή δουλειά με αξιοπρεπή μισθό, για δημόσια υγεία και μόρφωση, για υποδομές για τις λαϊκές ανάγκες, μονόδρομος είναι η οργάνωση της πάλης απέναντι στους μονοπωλιακούς ομίλους και το κέρδος τους, το πολιτικό τους προσωπικό, το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα που για το κέρδος γυρίζει σε περασμένους αιώνες σκλαβιάς. Ο στόχος για ένα ποιοτικό, ανώτερο ανθρώπινο σύστημα, το σοσιαλιστικό, είναι ρεαλιστικός απέναντι στην καπιταλιστική βαρβαρότητα και απανθρωπιά, αρκεί να οργανωθεί λαϊκή αντεπίθεση. Και με αυτή την έννοια χαιρετίζουμε τη σημερινή πανελλαδική, μαχητική, μαζική διαδήλωση και πορεία των συνταξιούχων που παρά τη δυνατή βροχή διεκδίκησαν στο δρόμο τη 13η σύνταξη, αλλά χαιρετίζουμε και όσους θα ακολουθήσουν τις επόμενες μέρες.